Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είναι η εκπομπή του All About Aris, στο Λίμπερο 107 και 4, ημέρα Πέμπτη, 30 του μήνα, τελευταία μέρα του Νοέμβρη. Μπαίνει και τυπικά από αύριο χειμώνας. Μέχρι και τις 7 σήμερα μαζί σας, καθημερινό ραντεβού με την κυτρινόμαυρη ενημέρωση εδώ στο Λίμπερο. Με τον Χρήστο Κιώση να είναι και σήμερα μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ενώ εσείς έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων, FM κενό. Γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που θα σχολιάσουμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο επιστρέφει σε αγωνιστική δράση με πολύ δύσκολο μάλιστα εκτός έδρας παιχνίδι το Σάββατο κόντρα στον Προμηθέα Πατρών. Ενώ το ποδόσφαιρο, η ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη, τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στο γήπεδο της θα δώσει. Δεύτερο για το πρωτάθλημα. Υποδεχόμενη ομάδα του Δημήτρη Σπανού, τον Αόκη Σαμικού Χανίων, είναι η ομάδα η οποία ενώθηκε στα Χανιά και αποτελεί πλέον μία ομάδα, η οποία μάλιστα χθες έκανε και μία πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο κύπελλο κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον οποίο αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1. Είναι το τελευταίο παιχνίδι για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού πριν από μία πολύ σημαντική διάδα αγώνων κόντρα σε Δόξα και Όφητα, δύο πολύ σοβαρά και πραγματικά, αν θέλετε, τεστ της ομάδας λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Μια καλή ευκαιρία μάλιστα για τον Άρη, εφόσον κάμψει πρώτα την αντίσταση του Κισαμικού, να παραμείνει στην κορυφή και γιατί όχι και να διευρύνει την διαφορά, την απόσταση που τον χωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται πιο κάτω στη βαθμολογία και έχουν τον ίδιο στόχο, δηλαδή αυτό της ανώδου, γιατί παράλληλα υπάρχουν και σημαντικά παιχνίδια αυτή την αγωνιστική και δύσκολα παιχνίδια και για τους υπόλοιπους διεκδικητές των δύο πρώτων θέσεων που οδηγούν στην Super League. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο, την έκτη αγωνιστική, για παράδειγμα, η Δόξα πηγαίνει να παίξει στην Πάτρα με την Παναχαϊκή, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο γίνεται το Σάββατο. Ενώ τα Τρίκαλα υποδέχονται τον Απόλλωνα Πόντου και υπάρχει το κριτικό ντέρμπι του Εργοτέλη με τον Όφη. Ο Εργοτέλης, ο οποίος σήμερα έφαγε ακόμη μία μεγαλοπρεπέστατη πεντάρα στο κύπελο από τον Πανετολικό. Και παρά το γεγονός ότι παίζει καλά, ότι έχει την κατοχή της μπάλας, δεν καταφέρνει να μετουσιώσει αυτή την κατοχή σε αποτελέσματα. Θα τα δούμε όμως αυτά το Σαββατοκυριακό. Υπάρχουν μάτς τα οποία θα γίνουν σε τρεις δόσεις, καθώς υπάρχουν και σήμερα παιχνίδια κυπέλου και γι' αυτό το λόγο θα γίνουν παιχνίδια και την Δευτέρα. Αυτή την ώρα μάλιστα γίνεται το παιχνίδι του Απόλλωνα Πόντου με τον Λεβαδιακό εδώ στην Καλαμαριά. Είναι μόλις τα πρώτα λεπτά, στα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρηση, στο 0-0 οι δύο ομάδες. Σας ενημερώνουμε και για αυτό το παιχνίδι, για την εξέλιξή του. Την είδηση που βγήκε πριν από λίγο, αφορά τους διαιτητές του Σαββατοκυριακού, του τριημέρου να είμαι πιο συγκεκριμένος. Το παιχνίδι του Άρη με τον Κισαμικό θα σφυρίξει ο κύριος Πανιτσίδης. Εγώ πρώτη φορά τον ακούω πάντως. Το συγκεκριμένο είναι από την Κοζάνη, με τον τέταρτο τον ξέρουμε, τον Καρατέρπο, με Τσιαμπάση και Τζιουβάρα. Αυτή είναι η βοηθή του κυρίου Πανιτσίδη, ο οποίος είναι από την Κοζάνη και η βοηθή είναι από την Κοζάνη. Παραλαμβάνω, πρώτη φορά τον ακούω τον συγκεκριμένο. Δεν ξέρουμε τι μέρος του λόγου είναι. Ελπίζουμε να μην μας δώσει καμία αφορμή για να ασχοληθούμε μαζί του στο μάτς της Κυριακής. Με το πάσο σου βλέπω έρχεσαι. Ναι, βέβαια, αφού έκανες τον κατάλληλο πρόλογο. Σ' άκουσα όλα αυτά που είπες. Είπες για την Καλαμαριά. Δεν λες ότι ο τέταρτος είναι αυτός που με την καλυθέα μας έσπασε τα νεύρα. Τον βλέπω να αποβάλλεται το Σπανό ξανά, φίλε. Καλύτερα να μην κάτσει. Δεν συμφέρει όμως, γιατί άμα αποβληθεί στο μάτς με τον Κισαμικό, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό που ισχύει από φέτος, ναι. Και μάλιστα δεν το ξέραμε, γιατί πηγαίνουμε στο γήπεδο προχθές και τον βλέπουμε εκεί στο κάγκελο. Το ξέραμε, φίλε, αυτό. Δεν το ξέραμε. Ότι δεν είναι στο πρώτο μάτς. Πώς, αυτό το είπα. Την ίδια μέρα, το πρωί, ενημερώθηκε η ΠΑΕ ότι δεν θα μπορέσει να κάτσει στον πάγκο και μάλιστα αύριο βγαίνει και η τιμωρία, το τυπικό δηλαδή, της μιας αγωνιστικής. Αλλά άμα αποβληθεί δηλαδή με τον Κισαμικό, δεν θα κάτσει με τη Δόξα στον πάγκο. Και εκεί το θέλει στον πάγκο. Γιατί είδες τι γινόταν προχθές στο Μάρτιο Κυπέλλου και όσοι ήσασταν στο παιχνίδι μπορέσατε να το παρακολουθήσετε διαζώσεις. Υπήρχε ένα σπασμένο τηλέφωνο,
ο ένας τα έλεγε στον άλλο, να υπήρχε ένα πρόβλημα επικοινωνίας, είναι η αλήθεια. Εντός έδρας δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Δεν βλέπεις όμως τι γινόταν. Μια ερχόταν ο Μυροφορίδης, μια ερχόταν ο Βίνος, μια ερχόταν ο Πασχάλης ο Μελισσάς για να πάρει οδηγίες από τον προπονητή. Υπήρχε ένα σπασμένο τηλέφωνο. Δεν ήταν μια εικόνα σοβαρή αυτή, κακά τα ψέματα, αλλά ήταν προϊόν της λειτουργίας. Καθόταν εκεί πίσω από τον πάγκο της ομάδας και μάλιστα δίπλα στους μικρούς από τις ακαδημίες ο προπονητής του Άρη. Και... κάποιος έπρεπε να τους πει να πάνε λίγο πιο πάνω. Ναι, λογικό θα έπρεπε να τους πει. Για να μπορεί να εκφράζεται και να κινείται ο άνθρωπος με μεγαλύτερη άνεση. Γιατί ξέρεις, όταν έχεις και μικρά παιδιά δίπλα σου, δεν μπορείς και να εκφραστείς. Μπορεί να έρθει να ρίξει να μπει ενήλικη. Ας μείνει τέτοιο εκτός. Γιατί δεν τον ξανααποβάλλει αυτός ο καρατέρπος με τις δηλώσεις που είχε κάνει. Μία-μία τους πάει. Την προηγούμενη θυμίζω είχε αποβληθεί ο Μυροφορίδης και εξού και η απουσία του από το προτελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή, μία-μία τους πάει μέχρι στιγμής. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συνεχιστεί. Υπάρχει αυτό, αυτό το πράγμα. Ο κανονισμός ότι μέχρι πρώτην ως τι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να περιμένεις να βγει η απόφαση και μετά, να... και μετά τη, ανάλογα με την απόφαση, τώρα, να μάτους, ξέρεις ότι δεν στο επόμενο δεκάδε σίγουρα. Ναι. Απλά γιατί το ρώτησα μετά την συνέντευξη τύπου. Και μου απάντησε ότι το πρωί, ανήμερα δηλαδή, του αγώνα τους ήρθε η ενημέρωση και δεν μπορούσε, ότι δεν μπορούσε να κάτσει στον πάγκο της ομάδας. Έτσι. Εντάξει. Τώρα θα κάτσει κανονικά. Μας είναι λίγο προσεκτικός, αν και δεν έκανε τίποτα φοβερό άνθρωπος. Όχι, ούτε έγραψε στο φίλο αγώνα ο διαιτητής κάτι, ότι απλά διαμαρτυρήθηκε έντονα. Έγραψε. Με κοίτηκε. Τίποτα δεν έκανε. Εγώ το θυμάμαι με τη φάση. Διαμαρτυρήθηκε έντονα, έγραψε στο φίλο αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιχνίδι αυτό και τίποτα παραπάνω. Για τον προπονητή του Άρη, ο οποίος βλέπει να υπάρχουν κάποια προβληματάκια για το μάτς της Κυριακής. Κάποιους μυϊκούς τραυματισμούς που αντιμετωπίζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ο Μιλούνοβιτς, για παράδειγμα, ο οποίος έμεινε για δεύτερη μέρα εκτός προπόνησης. Αυτό είναι, ξέρεις, απότοκο της μακράς απουσίας του από, από ένα 90 λεπτό. Τον έσφιξε ο δικέφαλος. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σοβαρό. Απλά δεν του επέτρεψε ούτε σήμερα να προπονηθεί. Εκείνος ο οποίος θα είναι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, τρίτο μάλλον, για να βάλουμε και το μάτς Κυπέλλου, απόν είναι ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις. Αυτή τη φορά ο πόνος από τη μέση, που μάλλον από εκεί προέρχεται, κατέβηκε και στο πόδι και τον ενοχλεί και εκεί. Πράγμα που σημαίνει ότι λογικά, εκτός αν γίνει κανένα θαύμα που δεν το βλέπω, θα μείνει εκτός της κυριακάτικης αναμέτρησης και θα προσπαθήσει, αν όλα πάνε καλά και το ευχόμαστε, να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Δόξα Δράμα στην 7η αγωνιστική. Αυτό σημαίνει, μιας και λείπει και ο Πλατέλας, ο οποίος είναι τιμωρημένος και μάλιστα σήμερα τον έσκυψε και ο προσαγωγός και αποχώρησε από την προπόνηση, αλλά έχει αυτό το χρόνο να ξεκουραστεί καθώς δεν αγωνίζεται με τον Κισαμικό. Θα δούμε κάποιες αλλαγές μεσοεπιθετικά. Είναι βέβαιο ότι ο προπονητής, ή σχεδόν βέβαιο, για να μην βάλουμε και το χέρι μας στη φωτιά, ότι θα χρησιμοποιηθεί από την αρχή. Ωρα, τι σουτάρα ήταν αυτή. Του πάτησε την μπάλα, είναι δυνατόν. Ε, τι έκανε τώρα αυτός, ε. Πάτησε την μπάλα, ήταν μόνος του. Ήταν μόνος να στείλει να ανοίξει το σκορ. Πιέζει ο Λεβαδιακός. Χάνει μια μεγάλη ευκαιρία ο Λεβαδιακός στο 11ο λεπτό να ανοίξει το σκορ στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Στο παιχνίδι Κυπέλλου ανάμεσα στον Απόλλωνα Πόντου και τον Λεβαδιακό, το οποίο. Τι θυγεί εδώ, ξέρω. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Ποιος προκρίνεται, άμα κερδίζει, δεν κερδίζει. Δεν έχω ιδέα. Όποιος κερδίζει, προκρίνεται. Όποιος κερδίζει, προκρίνεται. Ναι. Θα είναι ανοιχτό παιχνίδι δηλαδή. Άρα λοιπόν θα έχουμε σίγουρα αλλαγή στην κορυφή της επίθεσης. Νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί ο Καπνίδης στο βασικό σχήμα από την αρχή. Γι' αυτό και τον άφησε εκτός και δεν το χρησιμοποίησε βασικό στο παιχνίδι Κυπέλλου. Ενώ τώρα υπάρχει ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί και αυτό δεν είναι άλλο από του Πλατέλα, ο οποίος θα απουσιάσει από το δεξί φτερό της επίθεσης. Τώρα ποιος θα πάρει τη θέση του, πιθανολογώ ο Ντούνης, ο οποίος και αυτός έμεινε εκτός. Αυτός μάλιστα έμεινε εκτός αποστολής του προθεσινού αγώνα, άρα λογικά θα, ενώ τώρα χάνει μια καλή ευκαιρία η Καλαμαριά, ο Απόλλων Πόντου για να τη λέμε και σωστά, έτσι όπως ακριβώς είναι το νέο της όνομα, με το Σιμελίδη. Ο Ντούνης, όχι ο Μπαργκάν. Δεξιά θα παίξει ο Ντούνης, τώρα αριστερά μπορεί να παίξει ο Μπαργκάν, δεν αποκλείεται να παίξει ο Μπαργκάν αριστερά. Και λογικά βλέπω και πάλι τον Μπασά πίσω από τον Σέντερφορ.
Είναι το θέμα που διαφωνώ από την πρώτη μέρα με τον Σπανό. Όταν αναλάβω προπονητής δεν θα τον βάζω. Γιατί, ποιο θα έβαζες? Τον Παυλίδη. Ναι, εγώ ξέρεις γιατί δεν τον βλέπω τον Παυλίδη. Όχι ότι το αποκλείω. Δεν αποκλείεται να παίξει και ο Παυλίδης και να παίξει ο Πασάς για παράδειγμα στα αριστερά και να μείνει εκτός. Αυτό θα έκανα εγώ. Επειδή έβγαλε 90 λεπτό και έτρεξε και πάρα πολύ ο Παυλίδης, η αλήθεια είναι προχθές, και επειδή δεν έχει ρυθμό συνεχόμενων αγώνων, ίσως να είναι αυτό ένας αναστατικός παράγοντας. Κάνει άλλα πράγματα στο γήπεδο και πιέζει την πρώτη μπάλα. Περίμενε όμως. Δεν έχω Πλατέλα Διαμαντόπουλο τώρα, μισό λεπτό. Θα μου λείπει Πλατέλας Διαμαντόπουλος. Θέλω ένα δημιουργικό δεκάρι. Δεν γίνεται, ο Πασάς δεν είναι. Δημιουργικό δεκάρι. Έχω τον Παυλίδη. Πιο ξεκούραστο. Τον Παυλίδη. Να μην τον έβαζε την Τρίτη. Ήθελες και την Τρίτη όμως να έχεις έναν παίκτη. Ας έβαζε τον Στεφάνοβιτς, ας έβαζε τον Λότα. Που πήγε και πολύ καλά. Όχι από ένα. Σε έβαλε και τους δύο. Όχι από ένα ημίχρονο. Εντάξει, τώρα συζήτηση κάνουμε. Ναι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η μόνη ανορθογραφία μέχρι τώρα, γιατί μέχρι τώρα ο Σπανός μου έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα. Είναι ένας προπονητής που χωρίς να έχει το μεγάλο όνομα, και εγώ όταν άκουσα το όνομα είπα ποιος Σπανός. Μου έχει δείξει ο άνθρωπος, και το μου έχει δείξει δεν είναι στο τι βλέπω μόνο, αλλά στο και το τι μαθαίνουμε από τις προπονήσεις και τους ποδοσφαιριστές. Γιατί να ξέρετε, εκεί είναι ο ποδοσφαιριστής, θα σου πει καλύτερα για το αν κάνει ή δεν κάνει ένας προπονητής. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα για κάποιους που μπορεί να έχουν τα προσωπικά τους ή οτιδήποτε άλλο. Από μια γενικότερη εικόνα και ακούγοντας και τα θετικά και τα αρνητικά. Μου έχει δείξει λοιπόν πάρα πολύ καλά στοιχεία ο κύριος Σπανός, αλλά σημειώνω ότι αυτή η αιμονή του να βάζει δεκάρι έναν παίκτη που δεν είναι δεκάρι και δεν έχει τη δυνατότητα σε καμία των περιπτώσεων να είναι δεκάρι. Ειδικά εντός έδρας. Εσύ λες αυτό που λες και εγώ σου εξηγώ ποια είναι η δική του εξήγηση. Καλά, σίγουρα θα υπάρχει κάποια εξήγηση. Τώρα από εκεί πέρα, αν του βγαίνει ή δεν του βγαίνει, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Η εξήγηση που δίνει και ο σκοπός και ο λόγος για τον οποίο τον χρησιμοποιεί είναι αυτός που σου ανέφερα προηγουμένως, για να ξέρει και ο κόσμος. Γιατί εγώ θέλω να λέω πράγματα τα οποία ανταποκρίνονται στο παιχνίδι. Ότι κάνει πολλές δουλειές δηλαδή. Ναι, και ότι είναι πολύ χρήσιμο σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού. Του δεκαριού τη δουλειά του κάνει. Στο ξεκίνημα σκόραρε κιόλα και αυτό ήταν σημαντικό. Από τον παίκτη που βρίσκεται πίσω από το φόρο να βοηθάει στο σκοράρισμα. Και δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Καλογιαράκης διώχνει σε κόρνερ. Ναι. Και υπάρχει ένας σχεδιασμός, επαναλαμβάνω, για το ποιος θα καλύψει τώρα τα δύο φτερά στην επίθεση. Εγώ πιστεύω ότι στη μία πλευρά θα είναι ο Ντούνης. Μάλιστα. Γιατί έμεινε εκτός και ξεκουράστηκε. Και βλέπω τον Μπαργκάν, να σου πω την αλήθεια. Εγώ βλέπω Μπαργκάν. Άρα βλέπεις τον Γκάσο εκτός και τον Καπνίδη στην κορυφή. Ναι. Άρα ναι, βλέπεις πρόσφυγα. Κάσο άρα κορυφή βλέπεις και Καπνίδη στον πάγκο για εναλλακτική λύση. Ωραία. Εγώ αυτό θα χρησιμοποιούσα τον Πασά που λες στο ένα άκρο. Ναι. Τον Καπνίδη στην κορυφή. Έναν εκ των Μπαργκάν Ντούνι στα άκρα, όπως είπες και εσύ, ανάλογα το τι θεωρεί ο προπονητής. Γιατί ο προπονητής, μην ξεχνάτε, βλέπει και τις προπονήσεις, έτσι. Γιατί με την ίδια λογική και ο Μπαργκάν είχε 90 λεπτό. Με αυτό που είπες σε σχέση με τον, με τον Παυλίδη. Και δεκάρι θα έβαζα ένα κανονικό δεκάρι. Ακόμα και αν αυτό το δεκάρι, θα σε εκπλήξω τώρα, ήταν ο Λότας. Ο οποίος Λότας ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τα Γιάννενα. Σε αντίθεση με τα φιλικά παιχνίδια όπου ήταν απόν, δεν υπήρχε, και όταν υπήρχε, υπήρχε για κακό λόγο, όπως οι κόκκινες, η μία που πήρε με τον Πανετολικό και η μία που δεν πήρε, ενώ θα έπρεπε να την πάρει, με την Boca Juniors. Και με αυτά τα δεδομένα μπορεί να του έδινα και την ευκαιρία. Θεωρώ ότι και χαραμίζω τον Μπασά σε ρόλο δεκαριού και αποδυναμώνω τον Άρη, ειδικά όταν δεν παίζουν δύο παίκτες που επίσης, όπως λες, κάνουν πολλές δουλειές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες αυτοί είναι ο Διαμαντόπουλος και ο Πλατέλας. Και ειδικά ο Πλατέλας έδινε τη δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις να ανοιχτούν χώροι για τον Μπασά. Όταν λοιπόν δεν έχω αυτούς τους δύο, τον Διαμαντόπουλο και τον Πλατέλα, θέλω ένα πιο δημιουργικό δεκάρι. Αυτή είναι μια άποψη και μια συζήτηση την οποία κάνουμε βέβαια ποδοσφαιρικά και μόνο, χωρίς να υποδεικνύουμε ούτε στον προπονητή ούτε τίποτα. Την άποψή μας λέμε, τη γνώμη μας λέμε. Και χαίρομαι μάλιστα που έχουμε φτάσει στο σημείο μετά από επιτυχίες, δεν λέω για τα Γιάννενα που είναι αποτυχία, αλλά μετά από ένα 5 στα 5, έχουμε περιοριστεί στο να λέμε την άποψή μας και τη γνώμη μας για μία-δύο αλλαγές μες στο παιχνίδι, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα,
ο προπονητής κάνει πράγματα τα οποία είναι γενικά αποδεκτά βλέπω, και αποδίδουν εγώ βλέπω για την ομάδα. Ότι υπάρχει σε αυτό το ξεκίνημα τη σεζόν μια δυσλειτουργία στη συγκεκριμένη θέση, μια ανορθογραφία. Στο 10. Ναι, συμφωνώ. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο παίκτης που αποκτήθηκε για να καλύψει αυτή τη θέση, στην πρώτη φάση, δηλαδή ο Στεφάνοβιτς, αυτό ήταν το πλάνο και γι' αυτό το λόγο ήρθε από τα Τρίκαλα μετά από μια διετία. Ο Σέρβος, επειδή θέλω να αναπτύξω λίγο το σκεπτικό μου, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού αυτό και μια θέση πάρα πολύ νευραλγική, να πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και να το συζητήσουμε μετά για να πούμε και 2-3 πράγματα και να διαβάσουμε και το μήνυμα του 779 που έχει έρθει και ό,τι άλλο υπάρχει φυσικά και στο ρεπορτάζ και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Σε λίγο πάλι εδώ. Συνεχίζουμε, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάντοτε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο 107.4 FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 45526 αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί σας. Το παιχνίδι στην Καλαμαριά είναι στο 32. Αν η κόκκινη κάρτα που χάρισε στον Αμαραντίδη τώρα, δεύτερη κίτρινη, γινόταν ανάποδα, θα έσκουζε 2 χρόνια ο Καλαϊτζίδης. Πεντακάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα, ποτέ. Παρατηρήσει του έκανε μόνο. Δεν θα το ξανακάνεις. Μην το ξανακάνεις. Κάνει με αυτό με τα χέρια που κάνει οι διαιτητές. Πολύ μ' αρέσει. Όταν είναι για κάρτα, ας πούμε, και δεν τη δίνει και πάει και του κάνει τελευταία φορά. Μπορεί να του λέει, μη με εκθέτεις άλλο, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ο φίλος 779 λέει. Μπροστά σε Στεφάνοβιτς, ξεκίνησε να λες. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμα του 779 γιατί ψιλοκολλάει λίγο. Ναι. Χωρίς Πλατέλα Διαμαντόπουλο, λείπουν 6 από τα 13 γκολ της ομάδας. Σωστά. Assist. Πολύ δύσκολο μάτς με ομάδα αίτητη και με ψυχολογία. Βέβαια, διαθέτει και ψυχολογία από το χθεσινό 1-1 κοντά στον Ολυμπιακό, αν μη τι άλλο. Αναγκαία η δυναμική παρουσία του κόσμου. Σε ένα μάτς το οποίο δεν μεταδίδεται τηλεοπτικά, ούτε καν με Web TV. Καλύτερα. Οπότε, αυτό μπορεί να φέρει λίγο περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Διαβάζοντας την πρόβλεψη του καιρού, δεν νομίζω ότι θα είναι άσχημος ο καιρός και γενικά οι θερμοκρασίες την Κυριακή δεν θα είναι δηλαδή αποτρεπτικός παράγοντας ο καιρός. Κυριακή είναι επαρχία, μπορεί είναι να έρθει βολτίτσα. Είναι 3 η ώρα το μεσημέρι την Κυριακή και είναι η τελευταία ή η προτελευταία Κυριακή πριν αρχίσουν αυτά τα συνεχόμενα εορταστικά και νομίζω είναι η προτελευταία και η επόμενη είναι και μετά αρχίζουν. Ιδανικές συνθήκες. Δεν έχει τηλεόραση. Κυριακή, 3 η ώρα, δηλαδή και η επαρχία έρχεται άνετα και ωραία και γυρίζει ο άλλος μια χαρά. Έχει κάνει 5, μάλλον δεν είναι απλά αίτητη, έχει κάνει 5 στα 5. Έχει 5 νίκες σε 5 παιχνίδια και είναι πολύ σημαντικό να κάνει κόντρα στον Κισαμικό Αοχανίων το 6 στα 6, ούτως ώστε να πάει με το αίτητο και το απόλυτο των 6 συνεχόμενων νικών στα 2 σημαντικά τεστ και παιχνίδια που θα μας δείξουν κάποια πράγματα, αν μη τι άλλο. Με την δόξα δράμας και τον Όφη 7η και 8η αγωνιστική θα ακολουθήσει και το μάτς με τον Πανεγιάλιο μεσοβδόμαδα στην εμβόλυμη αγωνιστική και μετά θα έχουμε τις διακοπές, τη διακοπή για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Στις 7 Ιανουαρίου θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα με παιχνίδι και τότε σημαντικό κόντρα στον Απόλλωνα Πόντου εντός έδρας. Τώρα για να σχολιάσουμε το μήνυμα του 779, όντως λείπουν δύο παίκτες. Βέβαια, ο Διαμαντόπουλος έλειπε και από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, και του Κυπέλλου και το προηγούμενο κόντρα στην Παναχαϊκή. Και δεν είναι μόνο το ότι σκόραρε, είναι και ότι έκανε και κάποιες άλλες δουλειές στο παιχνίδι μέσα, στο γήπεδο. Ο Διαμαντόπουλος θα λείψουν σίγουρα αυτά τα στοιχεία που διαθέτει στο παιχνίδι του. Όπως φυσικά θα λείψει πάρα πολύ ένας παίκτης ο οποίος σε κλειστή άμυνα, που θα είναι κλειστή η άμυνα του Κισαμικού, θα μπορούσε να βοηθήσει στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Πλατέλας. Και Νάν, πάρε το παιχνίδι αγόρι μου μόνος σου. Ορίστε, να το μάτσα. Πάρτο, να μην βγεις από την ενδεκάδα, ρε φίλε, ξανά. Είναι και πιο ξεκούραστος πλέον ο Ντούνης, ο οποίος έμεινε εκτός, ο οποίος και αυτός θα υπομειστεί αρκετό από το επιθετικό βάρος της ομάδας και βέβαια και για τον Αντώνη Καπνίδη, ο οποίος ήταν άτυχος στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή, ενώ ήταν μέσα στις ευκαιρίες. Έχω ένα γκολ Καπνίδη. Ναι, έχω. Είναι ευκαιρία τώρα να βάλει ένα γκολ αυτή τη φορά κόντρα στον Κισαμικό για να πάρει και ψυχολογία και ο επιθετικός του Άρη. Ο οποίος... Έτσι. Και να ικανοποιηθεί και μια διαδικτυακή μου φίλη η Έφη που σχολιάζει και θέλει τον Καπνί, το τάγκ όπως τον λέει, ναι. Μέσα στη βασική ενδεκάδα. Ναι.
Εγώ θεωρώ ότι παιχνίδια σαν αυτά για τον Μπαρκάν ειδικά. Κανείς δεν έχει αφισβητήσει ποτέ για τον Μπαρκάν και το ταλέντο του και την ικανότητά του και το πόσο καλός παίκτης είναι. Άλλα πραγματάκια είναι τα οποία αδικούν και τη δική του παρουσία στην ομάδα. Mm-hmm. Τον ίδιο τον εαυτό αδικεί για μένα. Mm-hmm. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις και είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά τα πράγματα. Χρόνια συμβαίνει αυτό. Έτσι, δεν είμαστε στον Άρη, παντού. Στη Βέρεια θυμάσαι ότι. Να, με τον προπονητή του Απόλλωνα Πόντου, θυμάσαι ότι διαβάζαμε τότε ρεπορτάζ στα μαχαίρια. Ο Καλατζίδης με τον Μπαρκάν, πλακώθηκε ο Καλατζίδης με τον Μπαρκάν. Καλά, ο συγκεκριμένος που πλακώνεται δεν είναι περίεργο, πλακώνεται με όλους. Υπό άλλες συνθήκες όμως. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όντως διαθέτει αυτό το πακέτο που είπες. Το αγωνιστικό, αλλά διαθέτει και ένα άλλο εξωαγωνιστικό πακέτο, το οποίο πολλές φορές του δημιουργεί προβλήματα. Ναι, μεθαύριο όμως την Κυριακή, φίλε, όταν λείπει ο Πλατέλας λοιπόν και ο Διαμαντόπουλος και κυρίως ο Πλατέλας, περιμένω από τον Κενάν λοιπόν να πάρει πάνω την ομάδα. Μεσοεπιθετικά. Ναι, θα πρέπει να την βοηθήσει αρκετά. Ναι. Γιατί βέβαια, αυτός μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και μετά να σου πω κάτι. Μετά, εγώ σκέψω το εξής. Με τον Μπαρκάν να το ολοκληρώσουν ότι είναι ένας πλάγιος χαφ ο οποίος. Κάνει αυτά τα πράγματα που λέμε, αλλά δυστυχώς δεν σκοράρει, δεν έχει τον γκολ. Αυτό είναι ένα. Βγάλε, να σου πω κάτι. Παίρνα 5 φορές από τα πλάγια, γιατί μπορεί. Εννοείται, σου λέω ότι το άλλο το πακέτο το έχει. Και βάλε την κάθετη στον. Και τον γκολ, θα μου πει. Ή την παράλληλη στον καπνίδι, και στον κάθε καπνίδι, ή στο χάφτ που θα πατήσει περιοχή, και θα έρθει τον γκολ. Αυτό θέλω εγώ από το εξτρέμ. Αλλά να σου πω κάτι. Με τον πολύ καλό αγωνιστικά Μπαρκάν και τον Πλατέλα από τη μία πλευρά και από την άλλη. Συγγνώμη. Υπάρχει περίπτωση ο Άρης να μην βρει 4-5 κλασικές ευκαιρίες από την δημιουργία αυτών των δύο παικτών σε κάθε μάτς. Δεν θα χρειάζεται κάτι άλλο και ισορροπεί έτσι και το πρόβλημα στην κάθε την πάσα του δεκαριού που δεν έχω μέχρι στιγμής. Δεν το έχω μέχρι στιγμής αυτό. Είναι και ο Πασάς ο οποίος ξεκουράστηκε και αυτός. Ασφαλώς θα είναι σε πιο φρέσκος. Δεν έχει κάθετη αναμέτρηση. Εσύ, εντάξει, δεν έχει κάθετη. Πατάει περιοχή όμως, γιατί το ψάχνει τον γκολ δηλαδή. Και σκόραρε και στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι βοηθάει περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Στα τρίκαλα το πήρες όμως, γιατί πήγε στα άκρα και ήρθε ο Παυλίδης στο δεκάρι. Και ήταν πολύ καλύτερη κυκλοφορία απέναντι σε καλή ομάδα. Με την Παναχαϊκή παρόμοια κατάσταση. Πάλι στο τέλος. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να βοηθήσει στη συγκεκριμένη θέση. Ή να το πω αλλιώς. Αυτά που χάνω είναι περισσότερα από αυτά που κερδίζω. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε το ότι παίζει, ενώ δεν είναι η θέση του, ο συγκεκριμένος εκεί. Και παίζει διότι πολύ απλά, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν το διάλειμμα. Ξεκίνησες να πεις για τον Στεφάνοβιτς. Ο Στεφάνοβιτς, ο οποίος αποκτήθηκε για να κάνει αυτή τη δουλειά, μέχρι στιγμής δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο το έχει ζητηθεί από την προετοιμασία κιόλας. Ο Λότας ήταν καλύτερος προχθές. Ναι, ο Στεφάνοβης, για να ξεκινήσω από τον Στεφάνοβης και να πάμε και στο Λότα που ανέφερες, δεν δείχνει ότι, μάλλον δεν έχει προσαρμοστεί ακόμη στα δεδομένα. Μπορεί να θέλει και τα πατήματά του. Ναι, του ρόλου, της ομάδας. Γιατί δύο ημίχρονα έχει παίξει, έτσι, μην το κακίσουμε κι αλλιώς το παιδί. Είχε παίξει βέβαια σε όλα τα φιλικά. Ναι. Είχε πάρει ευκαιρίες. Δεν μπορεί να πει κανείς δηλαδή, ότι δεν πήρε τις ευκαιρίες του. Και είχε κάνει και πολλά φιλικά ο Άρης. Για να δει ο προπονητής δηλαδή ποιος θα τα αποκρίνεται ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο που θέλει από αυτόν ο προπονητής. Και δεύτερον, δυσκολεύεται στην προσαρμογή του στα δεδομένα ενός μεγαλύτερου κλαμπ όπως είναι ο Άρης. Mm. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι ξεκάθαρα. Ναι. Γιατί. Κρατάω πάντα αυτή την ατάκα που είχε πει ο Γιώργος Κολτσίδας, ότι άλλο να είσαι πρώτος στο χωριό και να έρθεις να παίξεις τον Άρη, είναι πάρα πολύ βαριά η φανέλα και πολύ διαφορετικές συνθήκες. Δεν μπορούν να τη φορέσουν όλοι, δεν μπορούν να παίξουν όλοι, δεν μπορούν να προσφέρουν όλοι. Δεν ξέρω αν τελικά θα είναι μια τέτοια περίπτωση ο Στεφάνοβιτς και δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω και θα αποφασίσω. Σωστά. Ασφαλώς, αλλά αυτή τη στιγμή με τα πρώτα, έστω και μικρά, ελάχιστα δείγματα γραφής, μου δείχνει ότι αφενός δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο και αφετέρου τον βλέπω ότι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στα δεδομένα του κλαμπ. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι και αυτό ίσως είναι και ο λόγος που δεν χρησιμοποιείται. Ο Λότας από την άλλη είναι με διαφορά ο πιο ποιοτικός παίκτης του ρόστερ και από τον Πλατέλα. Δεν το συζητάω. Η ποιότητα που έχει, αν πα στι προπονήσει. Αν πα στι προπονήσει όπω μου μεταφέρουν. Τι να κάνει προπονήσει. Το μάτι τον θέλω εγώ. Είναι απίστευτο ο τρόπο με τον οποίο υποδέχεται την μπάλα. Τριπλάρι, πασάρι. Είναι σε αποποιότητα, είναι ο καλύτερος. Προχθές ήταν καλός. Γιατί τον έβγαλε. Δεν έχει, μήπως επειδή δεν έχει παιχνίδια, κουράστηκε. Τι να σου πω. Ή μήπως είπε ότι ήθελε να μοιράσει. Μπορεί να ήθελε να μοιράσει, να δώσει και στους δυο από ένα ημίχρονο. Ναι. Να αποκλείεται. Εγώ λοιπόν σου λέω τον Λότα θα έβαζα. Άλλο θέμα. Ναι, μπορεί, δεν αποκλείεται. Μπορεί να το βάλει. Δεν νομίζω, αλλά
Έχει άλλο θέμα ο Λότας. Με τις κόκκινες. Όχι. Με τις κόκκινες. Έχει θέμα νοοτροπίας. Τι νοοτροπία έχει, τη Σπάρτη. Έχει ένα λίγο. Τουπέ. Όχι, έτσι ένα. Ελεύθερο στυλ, έτσι. Σαν να, ωραία, σαν να μαζευόμαστε ωραία. Να πάμε να παίξουμε ένα 5x5, να κάνουμε καμιά ποδιά. Έγινε. Ναι, δηλαδή ένα στυλ το οποίο. Εντάξει, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο που είναι γεμάτο από καλούπια και ένα πλάνο συγκεκριμένο και από οδηγίες που πρέπει να διεκπεραιώσουν οι παίκτες από τον προπονητή. Δεν κολλάει αυτό το πράγμα. Ασφαλώς. Γι' αυτό είναι 29 χρονών. Και γι' αυτό ακριβώς είναι 29 χρονών και ενώ έχει. Μιλάμε τώρα ότι όταν πήγε, ότι όταν ήταν στα Γιάννενα. Μου έλεγε κάποια στιγμή μου είχε εκμυστηρευτεί ο Χρήστος ο Μπουρμπός, ο οποίος είναι Γιάννιωτς και ξεκίνησε ναι. Και αυτός από τις ακαδημίες εκεί του ΠΑΣ. Μας λέγανε, λέει, εγώ ήμουν μεγαλύτερος για ένα πιτσιρικά, λέει, τα αφήσει η εποχή. Κάνει παπάδες, δεν μπορεί να φανταστεί τι παίκτη είναι. Μάλιστα. Και όντως τον φέρανε, λέει, εκεί να κάνει προπόνηση και έκανε απίστευτα πράγματα. Και πήγε στον Ολυμπιακό. Α, πήγε στον Ολυμπιακό. Βέβαια. Έχει πάει στον Ολυμπιακό. Το γράψε ο Ολυμπιακός κατευθείαν. Και επειδή ακριβώς έχει αυτόν τον λίγο αντισυμβατικό χαρακτήρα. Υψηλοπλακώθηκε και έφυγε από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Και... Ωραία, ας μπει σε ένα καλούπι τώρα, είναι η μεγάλη του δεύτερη ευκαιρία. Γιατί όντως προχθές ήταν πάρα πολύ καλός ο Λότας και εγώ απορώ πως τον έβγαλε. Φοβερά προσόντα, δεν το συζητάω. Πραγματικά εικάζω, δεν έχω μιλήσει με τον προπονητή. Απλά έχει αυτά τα θέματα που εικάζω σου λέω. Εικάζω ότι είπε να μοιράσει τα ημίχρονα στους δύο παίκτες. Για τη θέση αυτή και ξέρεις γιατί το κάνει, πιστεύω. Γιατί ακριβώς βλέπει και αυτός αυτό που περιγράφω όλη αυτή την ώρα. Ότι υπάρχει θέμα εκεί. Και προσπαθεί να βρει την καλύτερη λύση. Εγώ με τον Κισαμικό θα βάζω τον Λότα. Αν είμαι στη θέση του Ισπανού. Το Λότα θα βάζα. Θα δούμε από αύριο που θα δοκιμάσει κάποια πράγματα ο προπονητής. Θα έχουμε μια εικόνα για το τι σκέφτεται να παρατάξει το μάτς με τον Κισαμικό σε μια θέση που επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θεματάκι. Ξεκάθαρα. Ο Παυλίδης που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο και έχει αυτό δηλαδή. Την ικανότητα να πασάρει κάθετα, να σουτάρει έξω από την περιοχή, να απλώσει το παιχνίδι, να πατήσει την μπάλα για να τη μοιράσει. Έχει πρόβλημα στο ρυθμό. Τι γκολ. Γκολ θα βάλει ο Απόλλωνας. Το ακούς νωρίτερα ή... να ξέρουμε, φίλε. Προβλέπεις, λοιπόν. Μάλιστα. Ποιος, ο Ελουντούλου θα το βάλει. Παίζει ο Ελουντούλου. Παίζει. Πάμε αυτούς, πάμε την μπάλα. Νάτος. Ελουντούλου, παικτάρα. Και Γεωργιάδης. Και Έλενα. Ωραία. Εντάξει, θα δούμε. Άρα είναι ανοιχτά τα πράγματα για το ποιοι θα αγωνιστούν. Εντάξει, εγώ σου λέω κάνω την πρόβλεψη ότι θα παίξει ο Καπνίδης κορυφή. Με τον Κάσο Outsider. Ο Μπαργκάν από τη μία και ο Κουντούνης από την άλλη. Αυτό βλέπω. Όχι, ο Πασάς πίσω από τον Center Four με τον Ιντζόγλου και τον Μουμίνα επιστρέφουν στην ενδεκάδα στα χαφ. Με δεδομένο ότι έβαλε τον Κάσο... βασικό στο παιχνίδι. Έπαιξε 90 λεπτά, γι' αυτό λέω ότι θα παίξει ο Καπνίδης. Και θα βάλει τον Καπνίδη, πιστεύω. Και να σου πω και ο Κάσο, ας πούμε, να σου πω κάτι. Είναι ένας παίκτης, ο οποίος προχθές έκανε πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Τρέξιμο, πίεση, άμυνα και δεν είναι σεντερφόρο. Κάνει μία μισή ώρα προπόνηση και λες 5 ώρες είναι στο γυμναστήριο συγκεκριμένο. Ναι, σου λέω όμως, χθες δηλαδή αυτό το παιδί, λέω πραγματικά τι πνευμόνια έχει. Είναι δεν είναι όμως σεντερφόρο. Είναι αθλητής. Ναι, αλλά σεντερφόρο έπαιζε. Εντάξει. Δηλαδή είναι αυτό το γαμώτο πολλές φορές με τον Άρη. Από τη μία λες ναι, αυτό δες τον πώς παλεύει, κάνει, ράνει. Δύο φορές πήρε την πάρα το Γιαννίκοβλου. Φάνηκε το ότι δεν είναι center for ο άνθρωπος από εκείνη τη φάση, από εκείνη το shoot που έκανε στο μάτσο με την Παναχαϊκή, από το σημείο του πέναλτι με όλη την. Μας έκαναν μήνυση κάτι πουλιά εκεί, κάτι. Όχι, φτηνά. Αυτό έπιασε ο τερματοφύλακας. Το shoot το αδύναμο ενώ ήταν. Α, το πλασέλε. Εγώ λέω στον εργοτέλειο. Είναι μόνος του, δέχεται την μπάλα συστημένη στο ύψος του πέναλτι. Κάνει πλασέ. Απέναντι όλη η αιστεία και κάνει πλασέ. Εντάξει, μπορεί εμάς απ' έξω να μας φαίνονται λίγο εύκολα όλα αυτά. Κάνει, βάζει λάθος το πόδι. Αλλά ο center for, εκεί τώρα το παστελώνει, τελείωσε. Παίρνει τέτοια μπάλα μέσα στην περιοχή, στο ύψος του πέναλτι και έχεις απέναντι όλη την εστία. Γεια σας, κατευθείαν. Εκεί όμως και ο Πλατέλας εκεί δεν είναι λέει... η διαφορά. Εκεί είναι η διαφορά. Εντάξει, και ο Κάσος είναι για τα άκρα, πιστεύω. Εντάξει, ο Κάσος είναι πάρα πολύ ταχύς, είναι πολύ αθλητικός, είναι δυνατό παιδί, είναι πάρα πολύ επαγγελματίας, είναι. Γυμνασμένος μέχρι εκεί που δεν πάει. Εδώ δεν σου μετέφερα, κάποια στιγμή δεν μετέφερα ότι στην προετοιμασία στο βασικό στάδιο
του έλεγαν οι γυμναστές και ο προπονητής, σταμάτα, δεν θέλουμε άλλο να γυμνάσεις. Μην πας στο γυμναστή. Σταμάτα, δεν θέλουμε, λέει, άλλο να κάνεις προπόνηση. Κατάλαβα. Είναι άρρωστος με την προπόνηση. Ηλιακούς και τέτοια. Ναι, είναι άρρωστος με την προπόνηση. Ωραίο παιδί και όλα, χαμός γίνεται. Μα πού τον βρίσκεις, πού τον χάνεις, στο υποτυπώδες βέβαια είναι αλήθεια γυμναστήριο στο Ρήσιο, να τα λέμε και τα στραβά. Εκεί πέρα είναι. Πρόσεξε τώρα. Γιατί πέρσι λέγαμε και όταν ήρθε ο Διαμαντόπουλος στον Άρη, καλά. Γιατί έχει 20 συμμετοχές με τον Απόλλωνα και δεν έπαιζε παραπάνω. Παρόλο που τα γκολ τα είχε. Ναι. Γι' αυτό. Ναι. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι ναι μεν τα δίνουν όλα, παλεύουν, πάθος, δύναμη. Πιο καλή παρουσία μέχρι στιγμής από τον Καπνίδη. Αλλά δεν μπορούν να παίξουν 30 μάτς. Εγώ προβλέπω ναι. 20 θα παίξει ο Διαμαντόπουλος και στον Άρη. Γιατί όντως, είναι και πόσο χρόνο είναι, τα πήρε τα 30. Στα 30, στα 30. Γιατί αυτό είναι το σκαρί τους. Αυτό είναι το σκαρί τους. Ούτε υπεκφεύγουν, ούτε είναι ότι είναι τεμπέληδες. Είναι το σκαρί τους τέτοιο. Ίσως και επειδή όντως το 90 λεπτό είναι σκυλιά. Και ο Διαμαντόπουλος όντως το 90 λεπτό σκυλιάζει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Έχει μια ευπάθεια στη μέση, τον χτύπησε τώρα και είναι υποχρεωμένο. Δεν στον όμως, λέει, τον χάνω σε τρία μάτς. Και είναι το άσχημο με το Διαμαντόπουλο είναι ότι τον χάνει ο προπονητής και αυτό είναι που τον έχει προβληματίσει. Πάνω που ανέβαινε και είχε κάνει και καλά παιχνίδια και είχε αρχίσει να σκοράρει και ήταν σε καλό φεγγάρι. Και δυστυχώς θα τον πάει τώρα πάλι πίσω αυτός ο τραυματισμός. Δεν πειράζει. Πήρε μια ευκαιρία ο Αντώνης την Κυριακή. Δεν την έπιασε από τα μαλλιά. Ας την πιάσει τώρα. Μάτς, ό,τι πρέπει. Είναι για τον Καπνίδι αυτό με τον Κισαμικό. Ό,τι πρέπει, με τα χαρακτηριστικά που πρέπει. Και είδα το Κισαμικός. 1-1 με τον Ολυμπιακό. Αίτητος μέχρι τώρα στο πρωτάλημα. 0-0 με την Παναγαϊκή. Μην ψάχνετε εμπορικές ομάδες. Δυσκόλεψε πάρα πολύ την Παναγαϊκή στο μάτς. Έτσι είναι. Μην ψάχνετε εμπορικές ομάδες. Μια χαρά είναι αυτό το παιχνίδι και να βοηθήσουμε την ομάδα. Και οικονομικά να τη βοηθήσουμε την ομάδα, αλλά και να την σπρώξουμε την ομάδα προς την επιτυχία και να τη βοηθήσουμε να κάνει το 6-6. Και δεν το δείχνει και η τηλεόραση. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι θα έχει περισσότερο κόσμο την Παναχαϊκή, Αλέξη. Μακάρι. Αυτό το μάτς. Μακάρι. Πάμε στο διάλειμμα, ακριβώς στη μέση. 0-0 το ημίχρονο στην Καλαμαριά. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να πούμε και άλλα για το ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε και για μπάσκετ πολλά πραγματάκια. Νομίζω ότι είναι θέμα διαδικαστικό η επιστροφή του Λευτέρη Μποχορίδη. Για μένα είναι τεράστια μεταγραφική κίνηση. Τεράστια. Σε λίγο θα τα πούμε και για τον μπάσκετ. Συγγνώμη, στο υπόγειο τον έχει. Πού είναι, ρε φίλο, ο Καλαϊτζίδης εδώ πέρα. Απέβαλε. Ξανά τον απέβαλαν. Τον γυναικό. Απέβαλε στον γυναικό. Α, και δεν παίζει αυτό το μάτι. Ναι, αλλά είδες που είναι. Στην Καλαμαριά είναι οι καταπακτοί που κατεβαίνουν και είναι εκεί πέρα και φαίνεται μόνο το κεφάλι του. Δηλαδή, πραγματικά να σου πω κάτι, Δημήτρη, άκουρε φίλε. Πραγματικά σου στέλνω ένα μήνυμα να στο μεταφέρουν γιατί ακούνε και την εκπομπή. Δεν ξέρω που παίζει έναντι αγωνιστική, αλλά φρόντισε να αποβληθεί. Γιατί θα έρθει στο Βικελίδη και τζάμπα θα ασχολούμαστε όλοι μαζί σου με αυτά που θα κάνει. Που και αυτό πρέπει όταν είναι να το προσέξει ο Άρης, έτσι. Και όλοι πρέπει να το προσέξετε. Γιατί μπορεί να το δείτε να είναι πεσμένος κάτω, στο Απόλλωνα και να ψαχνόμαστε μετά. Θέλει τεράστια προσοχή, αλλά τα πούμε εκείνη τη μέρα. Τεράστια προσοχή. Τέλος πάντων. Μαζί μας και τα είδη υγιεινής φυτικά στην Απόλλωνος 37 με 39 στην κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Πηγαίνετε στα είδη υγιεινής φυτικάς για να σχεδιάσετε τον μπάνιο των ονείρων σας με επώνυμα φυσικά πλακίδια από ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και δωρεάν μεταφορά των προϊόντων στον χώρο σας. Και ο Mr. Gold εννοείται μαζί μας στο πλευρό της εκπομπής. 62-85-86 για να κάνετε τις παραγγελίες σας, να παραγγείλετε τις πίτσες σε όλα τα μεγέθη, πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλές τιμές φυσικά. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό τη σημερινή ημέρα. Και μαγειρευτά φαγητά έχει και στο κέντρο εκτός από τη Δυτική Θεσσαλονίκη εξυπηρετήστε από τον Mr. Gold. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο μπάσκετ, η είδηση φυσικά που περιμένουμε να επισημοποιηθεί κιόλας είναι η επιστροφή του Λευτέρη Μποχορίδη. Μια πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας. Ένας παίκτης ο οποίος διψάει για μπάσκετ μετά από. Πόσα χρόνια, 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ναι. Μετά από 3 χρόνια περίπου στον Παναθηναϊκό που δεν βρήκε χώρο και χρόνο είναι η αλήθεια. Είχε βέβαια και ένα τραυματισμό το 2015 εκεί στο ξεκίνημα, εκείνο το κάταγμα που είχε υποστεί στο πόδι που ενδεχομένως να τον πήγε λίγο πίσω. Αλλά είναι σε μια ηλικία ακόμη πάρα πολύ μικρή, είναι μόλις 23 ετών.
Το ταλέντο φυσικά και δεν του λείπει, δεν του έλειπε ποτέ. Ρυθμό και παιχνίδια χρειάζεται για να ξεδιπλώσει αυτό το ταλέντο και νομίζω ότι στον Άρη θα τον βρει. Αυτό το χρόνο υπάρχει διάθεση από τον Παναγιώτη Γιαννάκη από την τεχνική ηγεσία να τον βοηθήσει να επανέρθει σε υψηλά στάνταρ, να δείξει αυτά τα τόσα κολακευτικά που ακούγονταν για τον Μποχορίδη όταν μαζί με τον Βεζέγκοφ ήταν το next big thing του Άρη στις μικρές ηλικίες. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι το ιδανικό νομίζω περιβάλλον για να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και να επιστρέψει και σε αγωνιστικό ρυθμό όπως ακριβώς τον θέλει ο ίδιος. Και εκτός όλων των άλλων, βέβαια μας πρωτίστως μας ενδιαφέρει ότι θα ωφεληθεί ο Άρης, αλλά τον χρειάζεται και το ελληνικό μπάσκετ, παιδιά, τον Λευτέρη Μποχορίδη. Είναι ένα κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ και θα ωφεληθεί και το ελληνικό μπάσκετ από την επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον, εδώ που μεγάλωσε, εδώ που ενηλικιώθηκε και από εδώ που πήρε και μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Έχουμε τον Γιάννη. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Γιάννη Παραπονιάρη. Έλα, Γιάννη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Πότε το βλέπεις να επισημοποιείται? Μέσα στις επόμενες ώρες, κατά τη διάρκεια της ημέρας, πιστεύω ότι θα ανακοινωθεί και επίσημα η επιστροφή του Λευτέρη Μποχορίδη. Πάνω τελείωσε από τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν προπονήθηκε κιόλας σήμερα, οπότε είναι πλέον τυπικό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Γενικά τις τελευταίες ημέρες δεν προπονούνταν με τον Παναθηναϊκό Λευτέρης Μποχορίδης. Το τελευταίο διάστημα είχε πάρθει η απόφαση από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Τάβη Πασκουάλ, να αποχωρήσει ο παίκτης από τη στιγμή που εξέφρασε την επιθυμία να φύγει για να πάει σε ομάδα που θα έχει αγωνιστικό ρόλο και λεπτά συμμετοχής στα παιχνίδια. Ναι. Οπότε ουσιαστικά ξεκίνησε έτσι σταδιακά η αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Σήμερα είχαμε την οριστική ολοκλήρωση της συνεργασίας μεταξύ των... Και θα έρθει ως ελεύθερος, δηλαδή. Θα έρθει ως ελεύθερος. Έρχεται ως ελεύθερος, ναι. Ο παίκτης δεσμευόταν με ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο, καθώς όταν είχε υπογράψει τον Παναθηναϊκό, είχε υπογράψει για 4 χρόνια. Συν ένα είχε δηλαδή την οψιόν ο Παναθηναϊκός να του ανανεώσει για έναν ακόμη χρόνο το συμβόλαιό του μετά την τετραετία. Λύθηκε ο τέταρτος χρόνος του συμβολαίου σήμερα με μια συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Ο παίκτης είναι ελεύθερος και έρχεται στον Άρη. Απομένει πλέον η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά των Κυπρίνων για να οριστικοποιηθεί έτσι και... Η συνεργασία θα είναι μέχρι το καλοκαίρι? Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, είναι η αλήθεια, για το τι διάρκεια θα έχει η συνεργασία των δύο πλευρών. Μπορεί να είναι μέχρι την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν. Με οψιόν ενδεχομένως κάτι. Με οψιόν ενδεχομένως, ναι, και το καλοκαίρι να καθίσουν και πάλι οι δύο πλευρές για να... Εντάξει, ναι, αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως τον παίκτη από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι να πάρει χρόνο συμμετοχής. Αυτό ήταν το μεγάλο του πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Γενικά δεν βρήκε χώρο και χρόνο στον Παναθηναϊκό. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ήταν βέβαια και άτυχος, όπως έλεγα στο ξεκίνημα, με το κάταγμα που είχε υποστεί στο πόδι. Έχει τώρα την χρυσή ευκαιρία. Επιστρέφει σε ένα περιβάλλον που το ξέρει, σε μια ομάδα η οποία τον ανέδειξε, στο σπίτι του ουσιαστικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής από το να πήγαινε κάπου αλλού. Και ο Άρης έχει να κερδίσει, νομίζω, πάρα πολλά, Γιάννη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, από το γεγονός ότι έχει τεράστια δίψα να παίξει μπάσκετ και να επιστρέψει σε πλήρες αγωνιστικούς ρυθμούς. Και θέλω να μας πεις τώρα, με βάση και αυτά που έχεις συζητήσει με το τεχνικό team, ποιος είναι ο ρόλος που θα του δοθεί στην ομάδα? Όπως ακριβώς είπες, Αλέξη, ο Λευτέρης Μποχορίδης πνευματικά τουλάχιστον ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλει να παρουσιάσει μέσα στο παρκέ ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο Δράκος από την ώρα που ξεκίνησε ουσιαστικά να στείνει την ομάδα ήθελε να τη τελεχώσει με παιδιά, με παίκτες οι οποίοι θα έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο, θα έχουν πολύ μεγάλη δίψα για να παίξουν μπάσκετ και να διακριθούν, και όλα αυτά τα στοιχεία τα έχει ο συγκεκριμένος καλαθοσφαιριστής, ο Λευτέρης Μποχορίδης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά δεν έπαιζε μπάσκετ, γιατί δεν είχε ούτε ρόλο στον Παναθηναϊκό, ούτε αγωνιστικά λεπτά, ούτε αγωνιστικό ρυθμό. Οπότε έρχεται
στον Άρη, επιστρέφει στον Άρη και υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Γιαννάκη θα προσπαθήσει έτσι να κάνει ένα restart στην καριέρα του και να συστηθεί το μπασκετικό στερέωμα έτσι όπως τον γνωρίσαμε στο ξεπέταγμά του ουσιαστικά με την φανέλα του Άρη τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα ο ρόλος που θα έχει στην ομάδα που είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη κουβέντα που είχαμε κάνει, ο Λευτέρης Μποχορίδης δεν είναι ο καθαρός άσος που έψαχνε ο Άρης αυτό το διάστημα για να αντικαταστήσει τον Κουάμε Βον, ο οποίος είναι πρώτο μπιλόν για τις εξόδους της ομάδας. Ο Λευτέρης Μποχορίδης είναι πιο πολύ παίκτης που ταιριάζει στο 2, λόγω σωματοδομής μπορεί να παίξει και στο 3, καθώς είναι ένα ψηλό γκάρο ο οποίος μπορεί να ποστάρει τους αντιπάλους του. Θα προσπαθήσει όμως ο Παναγιώτης Γιαννάκης μέσα από την προπόνηση, μέσα από όλη την δουλειά που θα γίνει μαζί με την ομάδα, να τον βάλει σε ένα καλούπι να μπορέσει να παίξει στον άσο, γιατί πέραν όλων των άλλων ο Λευτέρης Μποχορίδης μπορεί να ανταποκριθεί και στον άσο, έχει την να δημιουργήσει, αλλά δεν είναι αυτό το καθαρό point guard που ο παίκτης δηλαδή ο οποίος μπορεί να συντονίσει από την αρχή μέχρι το τέλος, μπορεί να την οργανώσει, μπορεί να αξιοποιήσει σε απόλυτο βαθμό τους συμπαίκτες του. Κάτι περίπου που έκανε πέρσι τα τελευταία δύο ο Βασίλης Ανθόπουλος στον Άρη, που είχε αυτό το ρόλο να μπαίνει μέσα, να παίζει άμυνα συνέχεια, να συντονίζει όλο το παιχνίδι επιθετικά μέχρι να βγει το σύστημα και να κάποιος από τους συμπαίκτες του. Ο Λευτέρης Μποχορίδης έχει την ικανότητα να τελειώνει και κάποιες φάσεις. Του αρέσει έτσι να διεισδύει, να πηγαίνει προς το καλάθι, δεν φοβάται να πάει στη σύγκρουση με τους ψηλούς, δεν διστάζει να σπάρει από τα θέσματα όταν του δίνεται ο χώρος και ο χρόνος, αλλά αυτό μέσα από τη μονητική διαδικασία και μέσα από την δουλειά που θα γίνει με τον Παναγιώτη Γιαννάκη και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, θα προσπαθήσει ο Δράκος έτσι να τον βάλει σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, σε ένα καλούπι προκειμένου ο παίκτης να αποδώσει κάποια στοιχεία τα οποία αυτή τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε και χρειάζονται για να προχωρήσει ακόμη καλύτερα στη συνέχεια σαν σύνολο. Μάλιστα, άρα μας λες ότι είναι πρώτη εξόδου Βον με την... Οπα. Ναι, αυτό είναι γνωστό εδώ και μέρες. Ο Κουάμε Βον, ο οποίος έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την ομάδα, καθώς δεν έχει, όπως ο ίδιος κρίνει, τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια, θέλει να αγωνίζεται περισσότερο, θέλει να έχει μεγαλύτερη στο rotation της ομάδας. Μάλλον διευκολύνει νομίζω τον Άρη με αυτή και τη διοίκηση και τον προπονητή με αυτή την επιθυμία. Ναι, αυτό, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί ο Παναγιώτης Γιαννάκης περίμενε από τον κάποια πράγματα παραπάνω, κυρίως στο οργανωτικό κομμάτι. 1-0 ο Απόλλων Πόντου, να πω, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, με κεφαλιά του Δημήτρη Σαμαρά, του 40χρονου κεντρικού του αμυντικού. Και ο Πανεγιάλιος στο Πανιόνιο. Ναι. Ωραία, συνεχίζει, Γιάννη. Ναι, αλλά για να φύγει ο Κουάμε Βον από τον Άρη, να βρεθεί πρώτα ομάδα η οποία θα εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του και θα ουσιαστικά η μετάβαση απευθείας εκεί, για να μην έχει κάποια οικονομική ζημία από το συμβόλαιο του Αμερικάνου φέτος. Μέχρι να βρεθεί νέα ομάδα για τον Αμερικάνο, αυτός θα συνεχίσει να προπονείται και να αγωνίζεται με την φανέλα του Άρη. Μάλιστα. Πότε θα τον δούμε να αγωνίζεται, καλώς εγώ τον πραγματικό που χωρίζει τώρα? Βασικά πρώτα πρέπει να ανακοινωθεί, εφόσον κλείσει και τυπικά, όχι ότι πρόκειται να χαλάσει κάτι, αλλά εφόσον κλείσει και τυπικά αυτό το ζήτημα, νομίζω δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση το προσεχέ Σάββατο με τον Προμηθέα, οπότε από την επόμενη αγωνιστική που είναι στην Οστάνδη την επόμενη Τρίτη, νομίζω ότι θα είναι στην διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη, θα έχει προλάβει έτσι να κάνει και κάποιες
προπονήσεις με την ομάδα, λίγο να μπει στο κλίμα, λίγο να πιάσει σωστά. Την φιλοσοφία. Είναι μεγάλο στοίχημα ο Μποχωρίδης. Είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, το οποίο δεν βρήκε τα τελευταία χρόνια το χώρο να αναπτυχθεί. Ελπίζουμε να το έχει ακόμη και να το βρει εδώ στο σπίτι του, εδώ που αναδείχθηκε. Είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο αυτό το διάστημα να επιστρέψει και μέσα από την επιστροφή του ουσιαστικά να βοηθηθεί και ο Άρης, που ποντάρει πολλά σε αυτόν. Είναι πολύ πολύ σημαντική προσθήκη και από ένα παιδί που, εντάξει, είχε αναδειχθεί από τον Άρη, από τα σπλάχνα του συλλόγου, και αυτό τον κάνει ιδιαίτερα αγαπητό και νομίζω θα τον αγκαλιάσει ο κόσμος με το καλημέρα και θα τον βοηθήσει και ο κόσμος όσο μπορεί και γενικότερα εδώ όλη η οικογένεια του Άρη να προσαρμοστεί γρήγορα και να δώσει αυτά που θέλει και ο ίδιος και αυτά που θέλει και η ομάδα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Βόνο, όπως μας είπες. Και κάτι τελευταίο να προσθέσω, Άλεξ, πάνω σε αυτά που λες για τον Λευτέρη Μποχωρίδη. Θα είναι πάρα πολύ θετικά στην ψυχολογία του παίκτη, γιατί το μπάσκετ είναι άθλημα καθαρά ψυχολογίας, και όταν ένας αθλητής είναι καλά πνευματικά, είναι αισιόδοξος, έχει αυτοπεποίθηση, αυτομάτως αυτό μέσα στο παρκέ. Οπότε από τη στιγμή που ο αθλητής γνωρίζει περιβάλλον το οποίο το γνωρίζει, ο κόσμος τον έχει αγκαλιάσει, έχει εκδηλώσει έτσι την αγάπη του προς το πρόσωπό του, έχει έναν προπονητή θρύλο για το παγκόσμιο μπάσκετ. Πιστεύω ότι όλες αυτές οι συνθήκες, όλοι αυτοί οι παράγοντες θα παίξουν τον δικό τους καθοριστικό ρόλο, ούτως ώστε ο Μπούς να βρει γρήγορα αγωνιστικό ρυθμό και να μπορέσει να βοηθήσει στη συνολική λειτουργία της ομάδας. Ωραία. Υπάρχει περίπτωση, επειδή θα φύγει ο Βον, να έχουμε ενίσχυση σε άλλη θέση με Αμερικανό? Κάτσε να δούμε τι θα γίνει και με τον Μπέτουε, περίμενε. Έχουμε και αυτό, ναι. Το ρεπορτάζ λέει, μέχρι πρότινος έλεγε ότι ο Άρης... Άσε τι λέει το ρεπορτάζ, εσύ τι λες? Εγώ λέω ότι ναι. Εγώ λέω, δική μου αίσθηση είναι ναι, θα πάει και για άλλο παίκτη. Νομίζω στην περιφέρεια ότι δεν θα κινηθεί. Ναι, με Μποχωρίδη πλέον, ναι, είσαι οκ. Okay. Για λογκάρι ομάδα. Άρα πιστεύω υπάρξει μια αλλαγή στο 4 με τον Brent Terry. Στο 2 ο Βόν δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος, εσύ Γιάννη? Ο Μποχωρίδη στο 2? Όχι, ο Μποχωρίδη στο 1 και ο Βόν στο 2. Είναι κλασικός άσος ο Μποχωρίδης όμως. Γιατί ο Μποχωρίδης είναι, ναι, διάρρης. Μπορούσε, ο Μποχωρίδης μπορεί να παίξει μέχρι και 3. Τι είναι, συγγνώμη, ο Μποχωρίδης τι είναι, ρε παιδιά, διάρρη? Άσος είναι ο Μποχωρίδης. Ψηλός μεν, άσος δε. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να παίξει μέχρι και 3, έτσι δεν είναι? Καλά, άσε την πορεία. Κάποια σχήματα δεν μπορεί να παίξει μέχρι και 3. Καλά, και ο Βασιλόπουλος μπορεί να παίξει και διάρρη. Άσε την πορεία. Τι το χρησιμοποιείς? Ο Βον λες ότι δεν θα ήταν καλύτερο στο 2? Σίγουρα, αν ο Κουάμε Βον είχε ένα δίπλα του στον άσο δηλαδή, και αυτός να είναι στο 2 και να έχει πιο πολύ εκτελεστικό ρόλο, νομίζω ότι θα μπορούσε καλύτερα. Γιατί η αλήθεια είναι πως δεν τον έχουμε δει τον Κουάμε Βον με τον Χλιόνι μέσα στο παρκέ. Ο Χλιόνις, ο οποίος είναι ένα καθαρό πόλι. Ναι. Ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την οργάνωση του παιχνιδιού και της κάθε επίθεσης. Τον έχουμε δει τον Βόν να αγωνίζεται, τον έχουμε δει να αγωνίζεται μαζί με τον Μπέλ, παίκτες δηλαδή που είναι πάνω κάτω στην ίδια κοψιά, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Ναι, μεν έχουν την δυνατότητα για να αξιοποιήσουν κάπως τους συμπαίκτες τους και να βγάλουν κάποιες ασίστ, αλλά δεν είναι καθαροί playmaker αυτοί που θα οργανώσουν από την αρχή μέχρι το τέλος μια επίθεση και κλείσουν τις κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε ο σουτέρ, ο παίκτης, την ικανότητα στο σκοράρισμα να βγει υπό τις πιο σωστές προϋποθέσεις στο σκοράρι. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε κιόλας για Προμηθέα? Όχι, προς το παρόν δεν βγαίνει κάτι. Τώρα η ομάδα θα κάνει την προπόνησή της το απόγευμα. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα περιμένει να δει ποιοι παίκτες την διάθεσή του 100% για να παίξουν το προσεχές Σάββατο το δύσκολο έδρας παιχνίδι με τον Προμηθέα. Σε λίγη ώρα, σε μία-μία μισή, θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Θα έχουμε νεότερα και από το συγκεκριμένο κομμάτι.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, παιδιά. Μας και καλά. Από τον Γιάννη Παραπονιάρη πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα το τελευταίο και θα πιστέψουμε να μπούμε στην τελική μας ευθεία σε πολύ λίγο. Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ισοφαρίζει ο Λεβαδιακός με πέναλτι του Μπελγκαζουανί. 1-1 στην Καλαμαριά μας στο τελευταίο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Ο 674 λέει: η ομάδα θέλει σκόρερ, παιδιά. Σκόρερ το γράφει και με κεφαλαία. Όχι άλλους οργανωτές και ρολίστες. Σκόρ δεν έχει ο Άρης. Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι μια προφανής κίνηση που θα επιδιώξει να κάνει ο Άρης το Γενάρη. Κακά τα ψέματα. Τώρα το τι θα βρει, τι θα προσπαθήσει να αποκτήσει για την επίθεση είναι θέμα που θα το δούμε μετά τα 4 παιχνίδια που απομένουν μέχρι τις διακοπές. Αλλά εγώ θεωρώ δεδομένο ότι όντως ο Άρης θα ψάξει ένα τέτοιο παίκτη, ένα σκόρερ, τον έχει ανάγκη. Τον Αραβίδη. Στο υπόλοιπο της τελικά στο αυτός υπόλοιπο της σεζόν. Δεν πήγε πουθενά. Ναι, δεν πήγε, όχι. Έλα βρε αγόρι μου. Σε ήθελε και ο κύριος πρόεδρος, σε πάρει εκεί πέρα, σου κάνει την πρώτα σάρα το καλοκαίρι. Έλα και εσύ. Να τελειώνουμε. Ταιριάζει όμως ο Αραβίδης στο στυλ που παίζουμε. Μπορεί. 1-0 ο Πανεγιάλιος. Κοίτα εδώ στο λυσμό, ρε φίλε τώρα. Τι είναι αυτό το πανηγύρι, ρε φίλε. Πανηγύρι. Καλά λέει εδώ ένας φίλος. Ένας φίλος. Τι είναι. Εδώ είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Καλώς μας ήρθες, λέει, τρελό καρναβάλι. Και έδωσε και μια κατοστάρα. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, μην μου τον ανοίξεις τώρα για το. Ταξιδέψτε ρε λίγο. Για το Δημαρχούκο, γιατί. Αυτός έχει και πολύ ταξιδεμένος άνθρωπος. Δεν βλέπετε έξω τι ισχύει. Μα όταν πολύ ταξιδεύει, τα έχει κοπανίσει κιόλας, μου φαίνεται. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παιδιά. Επειδή πρέπει γενικότερα να προσέχετε και το τι ακούτε και το τι διαβάζετε και γενικότερα. Τώρα, δεν ξέρω ποιος συνάδελφος έχει πει ότι αν χάσει ο Πανιώνιος από τον Πανεγιάλιο, περνάει ο Άρης, θα παίξουμε μπαράζ. Αλλά μετράει ένα κριτήριο, ξέρετε, του μεταξύ μας αγώνα πρώτα απ' όλα, που έχουμε χάσει από τον Πανιώνιο. Άρα, και να χάσει ο Πανιώνιος από τον Πανεγιάλιο, περνάει ο Πανιώνιος. Το σκορ πάντως είναι 1-0 στο 77 και ο Πανεγιάλιος παίζει και με 10 παίκτες. Πολύ ωραία στοιχηματική επιλογή που κοιμηθήκαμε. Για χ, να ξέρεις το συγκεκριμένο μάτς. Αλεξαβόπουλε, θα το παίξει το live αν θες. Λοιπόν, 1-0 ο Πανεγιάλιος. Κάτσε να δω και το table. Να δω και τις τέτοιες δηλαδή. Να δω και τι. Α, δεν το βγάλω. Table. Ωραία. Όπα. Άκουσα μια φωνή από εκεί πέρα, αλλά ήταν offside τελικά. Λοιπόν, δεν ξέρεις γιατί μπερδεύονται, γι' αυτό. Γιατί τα site στο εξωτερικό βγάζουν τον Άρη από πάνω. Γι' αυτό μπερδεύονται οι φίλοι. Είναι 3-3 το μεταξύ. Πρόσεξε, τον είναι μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Άρης. Αλλά, τι να κάνουμε. Εδώ βέβαια θα ήταν το άλλο τώρα, αν έλεγε ισοπαλία. Ναι. Με τον Πανιώνιο. Ναι. Θα είχε 5 ο Άρης και 2 Πανιώνιος τώρα. Και θα είχε περάσει ο Άρης. Αλλά, εντάξει. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε με αυτή τη λογική του αν και ο Πανιώνιος αν δεν είχε προκριθεί θα λειτουργούσε διαφορετικά σήμερα στο Αίγιο. Το δούμε το παιχνίδι πώς θα εξελιχθεί και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι στο 1-0 υπέρ του Πανεγιάλιου στο 78. Επίσης για τον φίλο που ρωτάει αν περνάει η Καλαμαριά, ο Απόλλων Πόντου. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, δες τώρα την ενδεκάδα μου, το είπε, παίζει ο Πανιώνιος τώρα και θα καταλάβεις. Μπαντής, Παπαγεωργίου, Σαραμαντάς, Σταυρόπουλος, Κάργας, Πινιώτης, Βουκελάτος, Γλινός. τι θα συνεχίσω. Ναι. Δεν θα έπαιζε με αυτούς προφανώς, παιδιά. Καταλαβαίνετε. Αν ήταν να αποκλειστεί. Νομίζω με το χ περνάει ο Λεβαδιακός. Γιατί ισοβαθμούν στους 4. Αλλά έχει 7-3 ο Λεβαδιακός, 2-2 ο Απόλλωνας στα τέρματα. Ναι. Άρα πάμε στο δεύτερο κριτήριο, που είναι η καλύτερη επίθεση και η διαφορά τερμάτων μετά. Και είναι ο Λεβαδιακός, ο οποίος περνάει πίσω από τον ΠΑΟΚ. Με το ποιο, πώς τον είπε στον παίκτη που έβαλε τον γκολ, Μπελγκαζουανί. Ο Μπελγκαζουανί, μάλιστα. Άλλο μάτς έχει αυτή την ώρα, δεν έχει. Θα παίξει Καλυθέα ΑΕΚ μετά, σε λίγο. Μάλιστα. Και επίσης να σας πω και το εξής. Ο Όφη προκρίθηκε, ο Άρης δεν προκρίθηκε. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να παίξει το ρόλο του, μπορεί και να μην το παίξει το ρόλο του, αλλά θα σας πω το εξής. Επειδή πάρα πολλές φορές τοποθετήστε, μιλάτε,
χωρίς να σκέφτεστε ορισμένες παραμέτρους. Και λέγατε πάρα πολύ να περάσουμε και να κληρωθούμε με τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Ναι. Και λέγατε θα τους κάνουμε, θα τους δείξουμε ή οτιδήποτε άλλο. Και είναι φυσιολογικό και καλό να πιστεύουμε στην ομάδα μας και να θεωρούμε θα προκριθούμε παρά το γεγονός ότι σαφέστατα ο ΠΑΟΚ έχει μια καλύτερη ομάδα από τον Άρη φέτος με καμιά 25 φορές μεγαλύτερο μπάτζετ. Ναι. Δηλαδή το μπάτζετ του Άρη είναι μικρότερο αυτή τη στιγμή από τις απολαβές του Πρίγιοβιτς. Μπορεί να μας ενοχλεί, να μας τσατίζει, να μας τρελαίνει, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και παρόλα αυτά υπήρχαν αργιανοί που λέγανε να έρθω τον ΠΑΟΚ να το κάνω αυτό. Και εγώ πάντα όποτε παίζω με τον ΠΑΟΚ, οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε άθλημα και θέλω και θεωρώ θα τον κερδίσω. Παρόλα αυτά σκεφτείτε το εξής. Το πρώτο παιχνίδι κυπέλου για τις ομάδες που περνάνε στους 16 του κυπέλου είναι στις 13 Δεκεμβρίου. Έχει οριστεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκείνη τη εβδομάδα. 12, 13 και 14 του μήνα θα παίξουν τα πρώτα παιχνίδια. Εκείνη λοιπόν την εβδομάδα να πω σε όλους τους φίλους του Άρη που λέγανε «Δε φοβάσαι ρε να παίξω». Ο Άρης παίζει στις 10 του μήνα με τη Δόξα Δράμας. 10 Δεκεμβρίου. Ναι. Στην Δράμα. Την επόμενη εβδομάδα παίζει με τον Όφη. Και στις 17 του μήνα. Έτσι όπως είναι τώρα καταρτισμένο το πρόγραμμα. Δεν θα αλλάξει αυτό. Τι να ναι, δεν αλλάζει γιατί δεν έχει. Μπορεί να αλλάξει. Άμα παίξει, θα σου πω πώς μπορεί να αλλάξει. Παίζει με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Όφη λοιπόν που πέρασε θα παίξει στις 13 του μήνα κύπελο. Θα παίξει δηλαδή το Σάββατο την Κυριακή με ποιον παίζει. Θα πάει να παίξει κύπελο που θα παίξει λογικά με μια ομάδα υψηλών απαιτήσεων στους 16 του κυπέλου. Έτσι. Και θα παίξει μετά θα έρθει και στο Βικελίδης. Όσες αλλαγές και αν κάνεις και ο Όφη, δεν είναι βέβαια το μέγεθος του Άρη, αλλά και ο Όφη έχει 5 απαιτήσεις. Ναι, δεν πρέπει να βάλει όμως αυτός που βάλει ο Πανιώνιος τώρα. Όχι, αυτό θέλω να πω. Βάλει αρκετούς από τους αναπληρωματικούς σίγουρα. Σκέψου λοιπόν ο Άρης. Θα πάρει το κύπελο. Σκέψου λοιπόν ο Άρης αντίστοιχα να έπαιζε στη Δράμα την Κυριακή, την Τετάρτη να έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Όχι, θα σκοτωνόμασταν. Μέχρι και εγώ θα μπαίνω να παίξω. Τι θα έλεγες, θα κάνω rotation. Τον κρεμούσα στην πλατεία. Στο έξω εκεί από το γήπεδο, το σπανό. Mm. Και μετά θα έπαιζα το παιχνίδι τη ανόδου με τον Όφη. Αυτό δεν είναι ούτε ητοπάθεια, ούτε φόβος. Ρεαλισμός. Είναι ρεαλισμός. Όταν λοιπόν βγαίνεις και ζητάς μια τέτοια κλήρωση για να ικανοποιήσεις τον οπαδικό σου εγωισμό ή το ξεχαρμάνιασμά σου ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να σκέφτεσαι καμία απολύτως επίπτωση, κάνεις τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Ο Άρης, πρώτο στόχο έχει την άνοδο. Εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ ο αποκλεισμός χθες. Εντάξει, ειδικά είπαμε προχθές, είπαμε ότι έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, ένας αποκλεισμός φαινόταν, η πρόκριση φαινόταν ότι ήταν στο τσεπάκι του Άρη, κακά τα ψέματα. Εκεί ήταν πολύ κρύο το γκολ. Βέβαια, αν κέρδισε ο Άρης, ξέρεις τι γινόταν. Ο Άρης έβγαινε πρώτος. Ναι. Τι σήμαινε αν έβγαινε πρώτος? Δεν έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τις ομάδες που βγαίνουν πρώτες στον όμιλό τους. Γιατί αυτό είναι το σύστημα. Άρα, όταν λέμε ένα πράγμα, να βλέπουμε και λίγο παρακάτω. Όχι απλά και μόνο, ωραία τώρα. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Ο Όφη λοιπόν τώρα θα κληθεί να έχει ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων στις 13 και μετά θα έρθει στο Βικελίδης. Μια χαρά. Μια χαρά. Στην, και νομίζω κιόλας ότι θα είναι. Στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Θα είναι και ταξίδι. Δεν είμαι σίγουρος. Στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ο Άρης θα βγει ωφελημένος από αυτή την ιστορία. Ακούγεται λίγο έτσι άκουμψο, αλλά ο αποκλεισμός νομίζω θα του κάνει καλό γιατί θα επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στο βασικό του φετινό στόχο. Και βλέπετε τώρα ότι ο Όφη για παράδειγμα πώς του κάθισε, προκρίθηκε και θα υποχρεωθεί ο προπονητής του εκείνο το διάστημα, εκείνη rotation. Την εβδομάδα να κάνει μια πάρα πολύ προσεκτική διαχείριση γιατί σκέψου. Θα δούμε και βέβαια ποιο θα κληρωθεί. Παίζει ρόλο και ποιο θα έχει αντίπαλο. Ίσα-ίσα. Θα κληρωθεί με δύσκολο αντίπαλο. Δύσκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να μην ξεφτυλιστεί. Mm. Θα κληρωθεί με έναν πιο αδύναμο αντίπαλο. Πες ότι κερδίζει τώρα ο Απόλλωνας εδώ. Δεν θα παίξει κανονικά για να πάρει το παιχνίδι να προκριθεί παρακάτω.
Είναι όφι. Όπως και να έχει. Όπως και να έχει ένα επιπλέον παιχνίδι. Πριν ειδικά από ένα παιχνίδι που τρία μάτς σε έξι μέρες. Είναι επιβάρηση σωματική, είναι ένας πιθανός τραυματισμός, μια πιθανή τιμωρία κάποιου. Είναι πολλά πράγματα τα οποία παίζουν. Δεν χρυσώνουμε κανένα χάπι τώρα για τον αποκλεισμό. Ίσα ίσα, εγώ σου λέω είμαι εκνευρισμένος. Έτσι όπως ακριβώς εξελίχθηκε το παιχνίδι, ήταν πολύ μεγάλο κρίμα το ότι ο Άρης δεν προκρίθηκε στην επόμενη αποτυχία. Φάση. Αποτυχία. Εντάξει, ξεκάθαρο. Γιατί το μάτς το είχε. Το είχε το μάτς και τον είχε τον αντίπαλο. Έτσι. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνίδι, που κάνα δύο-τρία. Λίγα νεκρά διαστήματα που ήταν δικαιολογημένα. Για την νοοτροπία το γιατί λέω. Έπαιζε με μια δεκάδα που έπαιξε πρώτη φορά. Εντάξει. Και το είπαμε την επόμενη μέρα του αγώνα, κάνοντας την ανάλυση μας και το σχολιασμό μας για αυτό το παιχνίδι. 10 παίκτες άλλαξα στο match, φίλε. Σου λέω. Ναι, αλλά πρόσεξε. Ο 11ος, ο βασικός μου και ο καλύτερος μου παίκτης παραλίγο να αποβληθεί. Βέβαια. Στα εκατοστά, στα χιλιοστά έφτασε πρόσωπο με τον Καρανίκα. Και λίγο ήθελα να του ρίξει και μια κουτουλιά. Ξέρω ότι ο Αρετόπουλος δεν μου την έβγαζε, ρε φίλε. Ακριβώς. Για να χρυσώσει το χάπι. Δηλαδή, να μην τα ισοπεδώνουμε. Να βλέπουμε όλες τις παραμέτρους. Να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους. Αυτό θέλω να πω εγώ. Αυτό θέλω να σημειώσω και να αναδείξω αυτή τη στιγμή. Και όχι ελαφρά την καρδιά. Εντάξει, πρέπει να ξεφύγουμε λίγο. Σίγουρα ο Θόδωρος Καρυπίδης και η διοίκηση. Τρελάθηκε αυτός. Θα ήθελαν έσοδα. Σας έχουμε πει και. Το επαναλαμβάνουμε, ο Δεκέμβριος είναι πολύ δύσκολος μήνας οικονομικά και είναι και πολύ κρίσιμος μήνας, σημαντικός μήνας με πολλά χρήματα τα οποία πρέπει να δοθούν τις επόμενες μέρες γιατί είναι και οι διακανονισμοί, είναι σιγά σιγά και μπαίνει και το κομμάτι της αδειοδότησης που θα αρχίσει να απασχολεί τη διοίκηση και θα πρέπει να οργανώνονται σιγά σιγά και για αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει ή διακανονίσει, εξοφλήσει εννοώ ή διακανονίσει. Οφειλές που υπάρχουν παίρνω, ρε, φίλε, μέχρι 31 12, αλλά μπορεί να το κάνει μέχρι 31 Τρίτου του 2008. Έχουμε ο διακανονισμός, ναι. Ναι. Οπότε, τώρα ανοίξει τα λεφτά και πας και μπράφει και τα πληρώσει όλα, κανένα πρόβλημα. Πάνε και πληρώσε τα. Κάνε διακανονισμό. Ναι, αλλά αν δεν μπορείς να κάνεις διακανονισμό. Σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις διακανονισμούς, όχι έναν. Σας είπαμε, πέρυσι ο Παναθηναϊκός έκανε 140 διαγωνισμούς εμφάνισης. 142. Στην αδειοδότησή του. Μπορείς να κάνεις όσους διαγωνισμούς θέλεις. Δεν έχεις τόσο. Αρκεί να είσαι νομότυπος. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω. Δεν έχεις τόσο. Δεν ότι έχεις πέντε σου λέω ότι σου δίνεται δυνατότητα από τον κανονισμό. Κάντο, όχι όπως πέρσι. Άμα είσαι σωστός στα χαρτιά σου, πάνε όσους διαγωνισμούς θέλεις. Δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Και επαναλαμβάνω για οφειλές μέχρι 31/12/2017. Σωστά. Αν η οφειλή είναι 1η-1η του 2018, δεν λογίζεται. Έτσι. Να ξέρετε. Όχι, δεν χρειάζεται. Ναι, δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Και είναι προς ποδοσφαιριστές φυσικά, προπονητές τεχνικότητα εννοείται, υπάλληλους και ασφαλιστικούς φορείς, ΙΚΑ, εφορία, αυτά. Αυτά είναι τα βασικά. Τα οικονομικά στοιχεία, τα οικονομικά κριτήρια τη αδειοδότηση. ΙΚΑ, εφορία και τέτοια δεν έχει πολλά. Και να έχει να τα διακανονίσει, Χρήστα. Και αυτά θα τα διακανονίσει. Είναι πρόσεξε όμως. Πέρσι λοιπόν είχε 24 χιλιάρικα και πήγε και τα πλήρωσε. Αυτό λέω. Αυτό είναι χαζομάρα. Είναι πάθημα, νομίζω πρέπει να γίνει μάθημα. Δηλαδή, αν φέτος γίνει τέτοιο εγκληματικό λάθος, τι να πω από εκεί και πέρα, σηκώνει η επιστήμη. Μα πέρσι τώρα είναι δυνατόν, ρε φίλε. Εδώ τώρα πάει η ομάδα να βγει, θα είναι έγκλημα. Θα είναι έγκλημα και θα πρέπει να κρεμαστούν όλοι όσοι συμμετέχουν στην Αριστοτέλους, άμα κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν πιστεύω θα γίνει κι εγώ τέτοιο πράγμα. Γιατί πέρσι ήταν και λίγο περίεργη η κατάσταση. Στη Β, δεν ήξερε πότε είναι ημερομηνίε, διάφορα τέτοια. Τώρα δεν έχει. Τώρα το ξέρει μια χαρά. Επειδή πέρσι άλλαξε η αδειοδότηση. Νόμιζε και ο Καρυπίδης, εγώ είμαι ξεκάθαρο, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έβλεπε ότι τα προηγούμενα γέννη στη Βέρεια έκανε το ίδιο πράγμα. Γιατί υπήρχε μια ανοχή από την Επιτροπή. Πλήρωνες εκπρόθεσμα, οκ ήταν. Άκουσε με λίγο, θα σου θέσω το σημείο κλειδί και αυτό που με μένα με κάνει. Κλειδί. Με κάνει να αισθάνομαι ήρεμος φέτος. Έλα, πες. Θα πω ένα όνομα τεπώνυμο. Χρήστον Σαλτίδης. Στάθης Φριλίγκος. Α, εντάξει. Ο άνθρωπος που ήρθε από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Θα τα σκάσει. Ο οποίος, όπως πληροφορήθηκα πέρσι, μάλιστα, με υπογραφή Στάθη Φριλίγκου, είχε τον πληρέστερο φάκελο μεταξύ των ομάδων της Football League. Το είπαμε πέρσι. Ο άνθρωπος είναι, εγγύηση. Εντάξει, και ωραία. Καλά θα κάνετε εκεί στην ΠΑΕ να τον αξιοποιήσετε στο θέμα της αδειοδότησης. Οι γνώσεις που έχει, η σχολαστικότητά του, οι γνωριμίες του. Και γι' αυτό δεν ήρθε κιόλας η Άλεξη. Θα είναι έγκλημα να μην χρησιμοποιηθεί αυτόν τον άνθρωπο, παιδιά, χρησιμοποιήστε. Επαναλαμβάνω. Στην Επιτροπή πέρσι είχα να λένε για το φάκελο του Απόλλωνα Σμύρνης, τον οποίο επιμελήθηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος είναι φέτος τον Άρη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό. Η συμβολιογράφος, γιατί φταίνε οι συμβολιογράφοι που κάνουν τους πληστηριασμούς. Η δουλειά τους είναι, ρε παιδιά, αυτοί τι φταίνε.
Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι φταίνει η συμβουλιογράφη τώρα. Λοιπόν, έχουν θεσπιστεί τέτοιοι νόμοι και τα λοιπά. Ολοκληρώσαμε την καημένη αυτή. Με ελικόπτερο λέει θα φύγεις. Σιγά σιγά να αποχωρούμε από το στούντιο. Να δώσουμε χώρο στην επόμενη εκπομπή του Γιώργου Ματζούκη που ακολουθεί. Δεν σκαπνογόνα. Το φίλο σου 674 πριν κλείσουμε έλεγε σκόραρ για τον μπάσκετ και εγώ έλεγα για το ποδόσφαιρο. Ωραία. 2-1 ο Λεβαδιακός. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ανατροπή Δημήτρη μου. Με ανατροπή ο Λεβαδιακός. Από 1-0-1-2. Ακολουθεί ο κ. Ματζούκης. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Κιώση. Να είστε καλά.